Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Μέκα της Πράσινης Ανάπτυξης στην Κοπενχάγη. Θα προσπαθήσω με τη συμμετοχή μου να προσθέσω ένα μικρό λιθαράκι στην αδιάκοπη προσπάθεια που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ώστε ο λαός να μην μένει θεατής, να πιστέψει τη δύναμή του και να ανατρέψει τη βαρβαρότητα που ζούμε. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στην πράσινη βαρβαρότητα, με ένα παράδειγμα για τη χρήση των φωτοβολταϊκών, που πλασαρίστηκαν σαν φθηνή και πράσινη λύση για προμήθεια ενέργειας και σήμερα μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο ακριβή. Πριν περίπου 15 χρόνια παρουσιάστηκε η λύση των φωτοβολταϊκών σαν συμφέρουσα και φιλική προς το περιβάλλον, αφού η χρήση της δεν επιβαρύνει με διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι, πολλά νοικοκυριά επένδυσαν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πέφτοντας στην παγίδα της κρατικής επιδότησης, αλλάζοντας τον καυστήριο του πετρελαίου γκαζιού με ηλιακή πράσινη ενέργεια. Σύμφωνα με την αρχική συμφωνία και ιδιαίτερα τις μέρες που είχε ηλιοφάνεια, το νοικοκυριό που διέθετε φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούσε το ρεύμα που παρήγαγε και το υπόλοιπο διοχετευόταν στο εθνικό δίκτυο, από όπου μπορούσε να το καταναλώσεις όποτε το έχεις ανάγκη, χωρίς κάποια επιβάρυνση. Αυτό ίσχυε μέχρι το 2020. Τα τελευταία 2 χρόνια άλλαξαν οι συμφωνίες, χωρίς να ληφθεί υπόψη η αρχική συμφωνία μεταξύ μικροϊδιοκτητών και της τότε κυβέρνησης, ότι το ρεύμα που παράγεται θα διοχετεύεται και αποθηκεύεται στα δίκαια της μητρικής εταιρείας της ηλιακής ενέργειας. Με τη νέα συμφωνία που συνέταξαν μόνοι τους όπως τους τέριαζε και την οποία αναγκάζουν τα νοικοκυριά να αποδεχτούν, η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται σε δίκτυα που διαχειρίζονται μικρότερες τοπικές εταιρείες, με το σκεπτικό ότι βρίσκονται πιο κοντά στα νοικοκυριά από τη μητρική εταιρεία και γι' αυτό οι απώλειες ενέργειας είναι μικρότερες. Οι τιμές με τις οποίες οι εταιρείες αυτές αγοράζουν την ενέργεια βασίζονται στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Είναι δηλαδή κειμενόμενος ανάλογα με τις χερικές συνθήκες. Όσο περισσότερος ήλιος, όσο περισσότερη ζέστη, τόσο χαμηλότερη τιμή πώλησης από τους παραγωγούς. Ενώ θα έπρεπε τουλάχιστον οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών που προμηθεύονται ενέργεια από το δίκτυο να εξισώνεται με την ποσότητα που έχουν παραδώσει στο δίκτυο. Σε αντίθεση όμως, σήμερα οι καταναλωτές πληρώνουν τριπλάσια τιμή για την ενέργεια που προμηθεύονται σε σχέση με την τιμή που τους δίνει η εταιρεία για το πλεόνασμα που οι ίδιοι παράγουν με τη δική τους επένδυση. Σαν δικαιολογία γι' αυτό προβάλλεται το υψηλό κόστος συντήρησης του δικτύου, ενώ η συντήρηση των ίδιων των φωτοβολταϊκών τη χρεώνονται τα ίδια τα νοικοκυριά. Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι οι μετρητές. Με βάση τις μετρήσεις που έχουν κάνει οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών και τα αποτελέσματά τους έχουν γίνει αποδεκτά από τις εταιρείες, οι μετρητές που εγκαταστάθηκαν πριν από το 2016 δεν παρέχουν αντιπροσωπευτικές μετρήσεις με βάση το σημερινό πρόγραμμα καταμέτρησης παραγωγής. Παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει να αλλάχτούν οι μετρητές με κόστος των εταιριών, η κυβέρνηση προστάτευσε τις επιχειρήσεις και όχι τους μικροπαραγωγούς, λέγοντας πως η διαπάνη θα είναι μη ανταποδοτική στα κέρδη των εταιρεών ηλεκτρικού ρεύματος. Παρόμοια παραδείγματα θα έχουμε σίγουρα και από άλλες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και όλα αυτά επειδή παραδίδονται στα χέρια ιδιωτών και ομιλών που έχουν μοναδικό σκοπό το κέρδος. Επομένως, η πρόταση που μπαίνει σήμερα για την αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών σε ένα σχέδιο χωρίς την ανάμειξη ιδιωτών αποτελεί μονόδρομο.